Όλοι λένε ότι έχω ταξιδέψει πολύ. Εγώ νομίζω ότι έχω ταξιδέψει λίγο. Λένε πάλι στον δρόμο είσαι, πάλι στα αεροπλάνα, πάλι σε όλα αυτά. Στην πραγματικότητα, αν κάνει κανείς απολογισμό, έχω ταξιδέψει λίγο. Επίσης, τα ταξίδια δεν είναι αυτό που φαίνονται. Πήγα στο Νεπάλ και πήγα να πεθάνω. Ήταν σαν να πήγα για να πεθάνω. Ταξίδεψα με το Magic Bus το 1975. Δεν είχαμε ούτε ρεζέρβα. Εννοώ σαμπρέλα. Δώστε βάση να μου. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να μου. Έτσι και δεν το πιάσεις, το έχασες να μου. Και οπωσδήποτε πάθαμε λάστιχο. Στην Ινδία. Κανείς δεν ήξερε να την αλλάξει. Ούτε ο οδηγός φυσικά, ο οποίος ήταν και καταπονημένος γιατί δεν υπήρχε δεύτερος οδηγός. Οδηγήσαμε όλοι εκείνο το Magic Bus. Όταν φτάσαμε στο Νεπάλ, είχα ήδη φτάσει στα 47 κιλά. Δεν είχα περιθώριο να χάσω άλλο κιλό. Πολύ πείνα. Μιλάμε για πολύ πείνα. Πολλά ταξίδια έχουν τη μαύρα του μύθου. Όμως για μένα ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Στην Αφρική που πήγα για να συλλέξω εικόνες για να γράψω ένα βιβλίο που λεγόταν Το Εργοστάσιο των Μολυβιών, έπαθα τροπική ασθένεια, αδιάγνωστη. Έμεινα 2 μήνες στον Dar es Salaam, σε ένα νοσοκομείο. Με πολύ ψηλό πυρετό και δεν ήξερα και τι είχα. Ωραία ταξίδια, απολαυστικότατα. Κόφτε την πλάκα ρε παιδιά μου. Το παιδί πονάει. Μια φορά σε μια βιβλιοκριτική, πρέπει να σας πω ότι θεωρώ τους κριτικούς βιβλίων εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, γιατί εξαιρέσεις έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, τους θεωρώ ηλίθιους. Το πάμε να πούμε, εγώ μαζί σου να πούμε είμαι. Μαζί σου, για πάρτι σου να πούμε. Ωστόσο σε μια κριτική τέτοια, κάποιος ανέφερε ότι πάσχω από μια ασθένεια που λέγεται Wanderlust στα γερμανικά. Δηλαδή, το λέω και στα αγγλικά, μήπως γίνει πιο κατανοητό, Wanderlust. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα, να. Που σημαίνει ότι είναι μια λαγνία της περιπλάνησης. Όχι, δεν πάσχω από αυτή την ασθένεια. Σας διαβεβαιώ. Δεν γίνεται ρε μάγκα, κάπου την πάει τη δουλειά, μαλάχη να πω. Απλώς, η ζωή μου έχει κάποια κινητικότητα. Δεν είμαι νοικοκυρά. Δεν είμαι άνθρωπος γραφείου. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να γνωρίσει τον κόσμο. Γι' αυτό έχω ταξιδέψει. Δεν πάσχω από καμιά ασθένεια. Ούτε συνεχώς προγραμματίζω το επόμενο τρελό ταξίδι σε κάποιο εξωτικό μέρος. Ούτε πάω γυρεύοντας για να ταλαιπωρηθώ. Κι ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, στους λόγους τα λιβάδια χωρίς ελευθερία μαλάχι να είναι. Κοίτα να μπούστηρε. Λίγοι τα πιάνουν τα νοήματα. Παρ' όλα αυτά, το να γνωρίζει τον κόσμο είναι μια οδυνηρή εμπειρία. Αυτό δεν σημαίνει πρέπει να την αποφεύγει κανένας. Εγώ πάντως γουστάρω να. Πολύ γουστάρω. Έχω διασχίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές φορές. Και μόνη μου. Οδηγώντας ένα αυτοκίνητο. Συχνά το αυτοκίνητο με πρόδωσε. Έχω μείνει 24 ώρες μέσα στην έρημο, περιμένοντας βοήθεια. Γιατί το αυτοκίνητο χάλασε. Δεν είχαμε κινητά. Ήταν το 1991. Δεν είχαμε κινητά. Γι' αυτό ευγνωμονώ τα κινητά. Για όσους ταξιδεύουν. Με βρήκαν ωστόσο. Πω πω νόημα. Κάποιος πέρασε, με βρήκε και με βοήθησε. Δεν είχε πλάκα. Απλώς είναι υλικό για να γράφεις. Όταν είσαι συγγραφέας. Όταν δεν είσαι συγγραφέας, λες δεν θα ταξιδέψω ξανά ποτέ. Πολύ νόημα! Παρά μόνο, δεν ξέρω, στην Πράγα. Σε ένα μέρος φιλικό, με γκρουπ από συνταξιούχους. Τα ταξίδια δεν είναι αστείο. Τα ταξίδια είναι μια περιπλάνηση μέσα στον εαυτό μας. Στα ταξίδια δεν μαθαίνουμε μόνο πώς είναι ο κόσμος. Μαθαίνουμε πώς είμαστε εμείς. Τι αντέχουμε μέχρι που φτάνουμε. Γουστάρω. Πολύ γουστάρω. Μέχρι που φτάνει το μυαλό μας. Τι ερωτήσεις έχουμε. Τι απαντήσεις γυρεύουμε. Γι' αυτό κανείς πρέπει να ταξιδεύει.
με το μυαλό του σε εγρήγορση. Όχι να ταξιδεύει για να πάει να κάνει shopping κάπου αλλού. Shopping μπορεί να κάνει και στο shopping center Attica ή οπουδήποτε άλλο. Τα προϊόντα είναι παντού τα ίδια. Σιγά, τι έγινε ρε παιδιά τελικά, ποια είναι να πούμε τελικά.